Βρισκόμαστε σε γυμνάσιο και λύκειο της Καλλιθέας. Εδώ βλέπουμε ακριβώς πριν την είσοδο του σχολείου υπάρχει μία κολόνα που λέει ότι περνάνε παιδιά και το ανώτατο όριο ταχύτητας. Μία κολόνα όμως που ανά πάσα στιγμή μπορεί να φύγει. Αδιανόητο, απίστευτο ή απλά κλασικά ελληνικό. Βρισκόμαστε στον ηλεκτρικό σταθμό των Πετραλώνων ακριβώς και απέναντι είναι ένα σύμπλεγμα σχολείων. Εδώ υπάρχει κολόνα που κινούνται τα τρόλεϊ. Και αυτή έχει πρόβλημα κάτω με σκουριά, όπως μπορούμε να δούμε. Ακόμα και στα σχολεία που θα έπρεπε η προστασία των μικρών μαθητών να είναι η πρώτη προτεραιότητα, οι επικίνδυνες κολόνες είναι εκεί και όλοι φοβούνται πότε θα γίνει το κακό. Δίπλα ακριβώς από την είσοδο του σχολείου υπάρχει κολόνα ηλεκτροφωτισμού, η οποία πέραν του ότι εδώ δεν είναι καλά κλεισμένη, οπότε μπορεί με την πρώτη βροχή να δημιουργηθεί πρόβλημα με το ηλεκτρικό, βλέπουμε ότι και κάτω είναι σάπια. Σχεδόν η μισή, βλέπετε ότι χωράνε όλο μου το δάχτυλο, χωράει από κάτω, όλα μου τα δάχτυλα είναι τόσο το κενό που έχει. Κολόνες με καλώδια εκτεθειμένα ή απλά πρόχειρα καλυμμένα. Βρισκόμαστε σε συγκρότημα σχολείων στην Καλλιθέα. Εδώ οι κολόνες που υπάρχουν γύρω-γύρω από το σχολείο έχουν προβλήματα. Εδώ βλέπουμε μία ακόμη. Πέραν από την κολόνα είναι κομμένη επί της ουσίας, λείπει και το προστατευτικό. Εδώ με την πρώτη βροχή θα μπορέσει να δημιουργηθεί θέμα ακόμα και για ηλεκτροπληξία. Με το τσιμέντο να έχει ανοίξει, κομμάτια να έχουν πέσει και όλοι να εύχονται το επόμενο να μην σκάσει το κεφάλι κάποιου μαθητή. Στο πίσω μέρος του σχολείου, από που φεύγουν τα παιδιά αλλά και έρχονται το πρωί, υπάρχει μία ακόμη κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Όπως μπορούμε να δούμε πλέον, εδώ το πρόβλημα είναι στη ρίζα της κολόνας. Καθώς θα μπορεί ανά πάσα στιγμή ένα ολόκληρο κομμάτι της να φύγει. Εδώ είναι η είσοδος για τις τάξεις. Μόλις μερικά βήματα από την είσοδο του σχολείου όμως υπάρχει κολόνα ηλεκτροφωτισμού, η οποία είναι πραγματικά πολύ επικίνδυνη, καθώς μπορούμε να δούμε ότι μέχρι πάνω είναι ραγισμένοι, οπότε ανά πάσα στιγμή μπορούν να φύγουν κομμάτια και να πέσουν είτε στο δρόμο είτε στα παιδιά που θα μπαίνουν να πάνε στο σχολείο. Η έρευνα του Κυριάκου Μαντούβαλου και του Live News συνεχίζεται με τις επικίνδυνες κολόνες. Δεν είναι τελικά δυστυχώς πολύ πιο εύκολο να τις συναντήσει κανείς από όσο θα περιμέναμε. Βρισκόμαστε στο 67ο Γυμνάσιο και Λύκειο Αθηνών, στο σταθμό Λαρίσης, δύο βήματα από την καρδιά της Αθήνας. Εδώ όλες οι κολόνες που είναι έξω από το σχολείο έχει φύγει το προστατευτικό, όπως μπορούμε να δούμε. Οπότε ανά πάσα στιγμή με μία βροχή μπορεί να υπάρξει θέμα ηλεκτροπληξίας. Η κολόνα βρίσκεται μέσα στο χώρο του σχολείου. Όπως βλέπουμε είναι φθαρμένη, λείπει και από αυτήν το προστατευτικό, οπότε με την πρώτη βροχή μπορεί να υπάρχει θέμα, ενώ έχει πάρει και κλίση. Σε όλες τις κολόνες που βρίσκονται εδώ, όπως βλέπουμε, έχουν ανοίξει τελείως. Πρέπει κάτι να κάνει ο Δήμος, έτσι. Δεν γίνεται, έχουμε παιδάκια. Φοβόμαστε. Βέβαια, να γίνει κάτι, οπωσδήποτε. Ίδια εικόνα και στην Πάτρα, που και εδώ, όπως φαίνεται, τα πράγματα απαιτούν άμεσες λύσεις. Κολόνες που η βάση τους μοιάζει στον αέρα. Κολόνες με καλώδια εκτεθειμένα. Κολόνες που η σκουριά βρίσκεται εκεί φανερά πολλά χρόνια. Κολόνες σε σχολεία και δρόμους που πάνε μαθητές άκρως επικίνδυνες. Το πιο εξοργιστικό πάντως δεν είναι μόνο πως ο εκάστοτε αρμόδιος της κάθε κολόνας δεν έχει μεριμνήσει να τις αντικαταστήσει, αλλά πως δεν υπάρχει ούτε καν μια προειδοποίηση. Είπαμε να μείνουμε στο θέμα. Τελικά ο Κυριάκος θα μας δώσει ρεπορτάζ καιρικό από το σημείο που βρίσκεται, γιατί βλέπουμε έντονη βροχόπτωση, αυτή για την οποία μας μιλούσε ο Γιάννης Καλιάνος, και το πρόβλημα με τις κολόνες έξω από ένα σχολείο που θα υποδεχτεί τα παιδιά αύριο το πρωί. Να τα πούμε γρήγορα, Κυριάκο, για να γλιτώσουμε την βροχή. Όχι από σένα, ο Κυριάκος δεν καταλαβαίνει τίποτα. Για το μικρόφωνο το λέω και συγχωρήστε με, αλλά έχει μεγάλη σημασία για τους ανθρώπους που δουλεύουν και δουλεύουν με πραγματική συνείδηση. Ο Κυριάκος από το προηγούμενο ρεπορτάζ που είδατε με την κοπέλα που δέχτηκε την επίθεση είναι τώρα στο σχολείο, για αυτό που βλέπετε, και στο μεταξύ έχει κάνει και μια δήλωση του πατέρα του Στέφανου Κασελάκη για τις κινήσεις του γιού του, την οποία θα σας την παρουσιάσουμε σε λίγο. Κυριάκο, respect. Νίκο, βρισκόμαστε εδώ. Respect στην πρώτη εκπομπή της ελληνικής τηλεόρασης την οποία υπηρετούμε. Βρισκόμαστε έξω από το δεύτερο λύκειο της Νέας Ιωνίας. Εδώ λοιπόν αύριο τα παιδιά θα έρθουν να ξεκινήσουν τη σχολική τους χρονιά. Ακριβώς απέναντι θα μας βοηθήσει ο Αντώνης ο Μισηρλής, ο οποίος και αυτός βρέχεται μαζί με μένα, είναι κάμερες ηλεκτροφωτισμού. Εδώ λοιπόν θα μπορέσουμε να δούμε ότι η κάμερα ηλεκτροφωτισμού είναι κομμένη. Κολόνα, όλοι, ναι. Οπότε εδώ ανά πάσα στιγμή μπορεί να υπάρχει πρόβλημα, ενώ και στην επόμενη κολόνα εδώ είναι σάπια τα κάγκελα που κρατάνε τα καλώδια. Άμα δούμε εδώ. Ναι, άστο, μην. Ναι. Έτσι, ναι, βρέχει κιόλας. Βρέχει κιόλας, γι' αυτό το λέω. Ναι. Εδώ η κολόνα είναι ραγισμένη, όπως μπορούμε να δούμε, ενώ, Νίκο,
στη μέση αυτών, απέναντι είναι παιδιά, υπάρχει ο κεντρικός άξονας, ο οποίος φυσικά ανά πάσα στιγμή... Είναι τρομερό να σκεφτεί κανείς ότι δεν είναι ένα, είναι όλα. Δηλαδή να πεις είναι μια κολόνα, να τη φτιάξουμε. Ό,τι και αν δεις γύρω-γύρω, παρουσιάζει αυτή την εικόνα. Είναι σοβαρό πρόβλημα. Πολύ σοβαρό πρόβλημα. Λοιπόν, Κυριάκο, να προστατευτείς από τη βροχή, το λέω ξανά, λίγο μετά τις διαφημίσεις. Επιβεβαιώνουμε... Ναι, ναι, να τον ακούσουμε κάτι λέει. Έλα, Κυριάκο. Ναι. Επιβεβαιώνουμε και την πρόβλεψη του Γιάννη του Καλλιάνου. Αυτή τη στιγμή έχει έντονη βροχόπτωση, τουλάχιστον εδώ που βρισκόμαστε στη Νέα Ιωνία. Ήδη έχει αρχίσει να σχηματίζει ριάκια, άμα μπορέσουμε να δούμε. Ναι. Δεν βρέχει πάνω από δύο λεπτά, είναι έντονη βροχόπτωση. Τώρα μόλις ξεκίνησε. Ξαναλέω, ο Κυριάκος, στο μεταξύ, έχει κάνει μια δήλωση του πατέρα του Στέφανου Κασελάκη.